μαζί στην λευκή και κόκκινη ποικιλία. Μαζί λοιπόν σε μια δεξαμενή και τα εκτελήσουμε με αυτόν τον φυσικό τρόπο τα αρώμα και, και το χρώμα. Και θα δείτε ότι έχει ισορροπία ανάμεσα σε φρεσκάδο σοβινιόν και έχει και κόκκινα φρούτα. Είναι ένα νόστιμο τραγανό κρασί. Όντως, ισχύει. Δηλαδή, η γλωσσία αυτή που είσαι στο στόμα το βοηθάει να ισορροπήσει και, να, και με ένα φαγητό και με, ένα, και με μια σαλάτα και με μια πίτα και αυτό που το πεις ανά πάσα στιγμή. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε βγάλει όταν πρώτο ξεκινήσαμε. Το δείξω αυτό. Αυτό είναι double magnum. Double, 3 λίτρα. Και αυτό είναι για Μύκονο κατάσταση. Κυριολεκτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά είναι μεγάλη. Για δύο ματιές. Καλά. Καλά. Γεια σας. Καλά. Ο παιδερός. Χάρηκα πολύ. Κάτσε για λίγο. Κάνετε. Μια χαρά εσείς θα καλημέρα, είστε καλά. Ωραία. Θέλετε να πάμε στα μπέλια ξεπάει στην κλάδα. Ένας από τους πιο μοναδικούς ξεχωριστούς πλούτους της στερεάς Ελλάδας είναι τα αγροδιατροφικά της προϊόντα. Και μέσα σε αυτά βέβαια ξεχωριστή περίοπτη θέση έχει το στερεολαδίτικο κρασί. Ανοιχτές πόρτες σήμερα λοιπόν, με όλα τα επισκέψιμα ενοποιία μας να υποδέχονται κόσμο, να υποδέχονται επισκέπτες για να γνωρίσουν αυτό το πλούτο, να γνωρίσουν αυτό το μοναδικό προϊόν που το συνοδεύουμε με όλες τις χαρές μας. Έτσι λοιπόν οι ανοιχτές πόρτες φέρνουν και ανοιχτές καρδιές. Και γι' αυτό από το κτήμα Ζαχαρία, το κτήμα Μουσών στην άσκρη Θηβών, ευχόμαστε καλή σεζόν στους παραγωγούς μας και είμαστε πάντοτε δίπλα τους για να αναπτύσσονται και να μας κάνουν υπερήφανοι. Είμαστε στο κτήμα Μουσών, στο ενοποιείο της οικογένειας Ζαχαρία. Έχουμε την τιμή να μας επισκέφτηκε σήμερα, να μας επισκέφτει ο Περιφερειάρχης μας σήμερα, ο Φάνης ο Σπανός. Επισκεφτήκαμε με αφορμή τις ανοιχτές πόρτες το ενοποιείο. Στο πρόσωπο της οικογένειας Ζαχαρία τιμούμε όλους τους ενοποιούς και όλους τους απασχολούμενους με την καλλιέργεια του αμπελιού, ενός προϊόντος που διαφημίζει τον τόπο μας, ενός εξαιρετικού προϊόντος που εξάγεται σε πολλές χώρες του κόσμου και ένα προϊόν που το τιμούν καταρχήν αυτοί που το παράγουν και όλοι εμείς που το καταναλώνουμε. Είμαστε πολύ ευτυχείς που συναντήσαμε ωραίους ανθρώπους που μας εξήγησαν και μας περιέγραψαν αυτή την ομορφιά του αγώνα που δίνουν. Είμαστε στο πλευρό τους να τους στηρίξουμε και ευχαριστούμε και τον Περιφερειάρχη για αυτή την επίσκεψη εδώ σήμερα. Το οποίο είναι συνομίζει μια λευκή και μια κόκκινη ποικιλία στο βιβλίο Λάμπε Μούχτα, φρέσκο, φυτό, μεσαρτολικό και γενικά τα κρασιά που είναι στην Ελλάδα μισό, μας το κάνει να έχουμε έμπνευση. Οπότε εύχομαι να έχετε έμπνευση από τις μούχτες και να έχετε καλή επιτυχία και καλές ανακοινώσεις. Τα κρασιά τα 12 ετούς παλαιός είναι καλά. Νομίζω θα δοκιμάσετε κάτι εξαιρετικό σύντομα. Είμαστε καλά. Μόνο και μόνο για το χιούμορ. Δεν το έκανα. Μόνο και μόνο για το χιούμορ. Μόνο και μόνο για το χιούμορ. Εκεί μας τώρα που ρημάσαμε και δεν μας ξέχασε έτσι, και που τώρα θα μπορούσε να δεν μπορεί, εδώ δεν το κάνει και το θυσιακό πρόβλημα ήταν πολύ βαρύ πραγματικά, δηλαδή εκτιμήθηκε από τους πάντες και είναι και πολύ χρήσιμο πραγματικά, δηλαδή μικρές επιχειρήσεις με το καλημέρα πάνε στη London Wine Fair. Στη London Wine Fair ήταν ή στην Προβάνη, ήταν ένα λεβενιό, ήταν πολύ μικρό ενοποιό το χωριό μας, ο οποίος δεν συμμετείχε ακόμα στις δράσεις, γιατί υπήρχε όλη η ρόλη το πέση. Είναι στη δικιά μας έκθεση που βάλει από την περιφέρεια. Δημιουργούμε τάσεις. Πάει πάρα πολύ καλά από την Αγγλία. Πάρα πολύ καλά. Και είναι προγράμματα που δεν θέλουν βάθος. Δεν είναι πολλά προγράμματα.
Δηλαδή, εμείς θα φέρουμε 15.000 ανθρώπους και το πήγαμε Λονδίνο. Και που το πάει. Και δεν έχει μια κλιμάκωση που ξεχνάει από τα πιο απλά τα φεστιβαλάκια. Και φτάζει μέχρι την Ανούκα και την Σιάρμεν. Θα κάνουμε σαν λίγο. Οπότε συγκάζει την προσκέφη. Και παίρνει μια πορεία. Δηλαδή έχουμε και σε άλλα προϊόντα. Και στο κράσι που έχουμε δώσει ιδιαίτερη βάση. Αλλά και σε άλλα προϊόντα που πραγματικά άνθρωποι ξεκίνησαν. Πάγκο, μελάκι. Σήμερα είναι πολύ ωραία στη Συνάδα και βλέπουμε την προσώπη σε κρασόν. Εγώ βλέπω τα ΣΥΚΑ υπάρχει έτσι μια ωρίμανση τα ΣΥΚΑ στα προϊόντα και αυτό είναι το κρίμα. Δεν επιτρέπεται η ιδιωτική πρωτοβουλία να είναι πιο κάτω από τη δημόσια πρωτοβουλία. Όταν βλέπεις να δει ένα δημόσιο φορέα, πόσο καλό είναι αυτό. Και να είναι καλύτερο στους ιδιώτες, κάτι κάνουν τους ιδιώτες. Έτσι, το και το κακό είναι εκεί το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν δομές. Δεν υπάρχουν δηλαδή καθίσει το λάδι μαζί. Να πει ρε παιδιά, εμείς θέλουμε αυτό. Ό,τι και να, δεν μπορώ να ξέρω πώς θέλουμε. Δηλαδή και το επόμενο στοίχημα για μας ποιο είναι. Να παντρέψουμε το κρασί, τον τουρισμό, με την εστίαση, με το ξενοδοχείο, με ένα σήμα, με το πώς θα πάει στο τραπέζι. Να πάμε στο τραπέζι, να βρει τοπικά προϊόντα, να αναπτύξουμε κάτι υγεία για το τοπικό. Υπάρχουν αρχές να ράχουν από τον χρόνο μέρα. Δηλαδή, παρακαλώ το λες. Είμαστε στις ανοιχτές πόρτες του 2023. Σήμερα είναι μέρα γιορτής και χαράς για το κρασί για την οποία έρχεται κόσμος και το ξεναγούμε και το μειούμε στο μαγικό κόσμο του κρασιού. Είναι σημαντικό σήμερα να επισκεφτείτε κάποιο νοπείο, να δείτε τους ανθρώπους που τρέχουν όλο τον χρόνο γύρω από το κρασί, να δοκιμάσετε, να γνωρίσετε, να μάθετε ιστορίες, να ξενεγήσετε τους αμπελώνες και να δείτε γιατί αυτός ο κόσμος δίνει τέτοια έμπνευση και τέτοια δημιουργία και κάνουμε προϊόντα που στέλνουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχαμε τη χαρά και τη τιμή σήμερα να φιλοξενήσουμε τον Περιφερειακό Εστιατόριο Ελλάδος, ο οποίος μας έχει στηρίξει σαν κλάδος πάρα πολύ, καθώς και το Δήμαρχο Αλλιάδων Θεσπιαίων. Και είναι σημαντικό που αυτοί οι θεσμοί είναι στην περιοχή μας, στηρίζουν το επώνυμο ελληνικό κρασί και με τη βοήθειά τους θα σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα.